Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ομάδα ναρκωτικών στην Αυστρία είναι και πάλι πολύ απασχολημένη. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι στην Ευρώπη υπάρχει πράγματι ένα αυξανόμενο πρόβλημα με τη διάθεση κοκαΐνης. Η διαθέσιμη ουσία εδώ είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Περισσότεροι λαθρέμποροι, περισσότερη κοκαΐνη, φθηνότερες τιμές. Τα προϊόντα κάναβης γίνονται επίσης πιο ισχυρά και τώρα κυριαρχούν στο διαδικτυακό εμπόριο ναρκωτικών. Λόγω της πανδημίας, τα ναρκωτικά αποστέλλονται όλο και περισσότερο μέσω ταχυδρομείου. Επομένως, τα αυστριακά τελωνεία ελέγχουν τακτικά τα κέντρα διανομής. Σήμερα είχαμε περίπου 40 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν χάρη στα εκπαιδευμένα σκυλιά. Ανοίγουμε τα πακέτα αυτά και βρίσκουμε διαφορετικές ουσίες, όπως νέες ψυχοδραστικές ουσίες που μεταμφιέζονται ως άλατα μπάνιου, έχουμε έκσταση, προϊόντα κάναβης, η γκάμα είναι τεράστια. Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στη Βιέννη αξιολόγησε την κατάσταση στην Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των χρηστών ναρκωτικών παγκοσμίως αυξήθηκε σχεδόν κατά 1/5, ενώ η πανδημία περιόρισε προσωρινά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Υπήρξε επιβράδυνση στις κατασχέσεις, επιβράδυνση του εμπορίου, επιβράδυνση των αποστολών, αλλά πολύ γρήγορα έχουν προσαρμοστεί και βλέπουμε αυξημένες ποσότητες να αποστέλλονται στην Ευρώπη. Η κύρια αιτία ανησυχίας στην Ευρώπη είναι η κοκαίνη. Στο παρελθόν η Ιταλική μαφία κυριαρχούσε στο εμπόριό της. Τώρα όλο και περισσότεροι λαθρέμποροι από τα Βαλκάνια εμπλέκονται, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις αλυσίδες εφοδιασμού. Έχουμε δει την κοκαίνη να γίνεται φθηνότερη στην Ευρώπη, καθαρότερη και σε μεγαλύτερες ποσότητες, κάτι που αποτελεί μείζωνα αιτία ανησυχίας. Πρέπει να αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία και τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών προέλευσης και των λιμένων παραλαβής. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των χρηστών ναρκωτικών θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 11% αυτή τη δεκαετία. Η Αφρική επηρεάζεται ιδιαίτερα, αν και αυτή η ανησυχητική τάση μπορεί ακόμα να αντιστραφεί με τα σωστά μέτρα.